σοβαρές υποθέσεις στο μικροσκόπιο του τούνελ αυτή τη νύχτα. Και έχουμε μείνει τώρα στο ξεκίνημα στη δολοφονία του Γιώργου Γρηγοριάδη, εκεί στην Υγρίτα Σερών, τον οποίο θα αναζητούσαμε και τελικά υπήρξε αυτό το τραγικό τέλος στην εξαφάνισή του. Να πάμε πάλι στο Center TV, στο Γιάννη τον Κομινό και στον Νίκο τον Χάτζη Γιωβανάκη και να με ετοιμάζετε παρακαλώ θερμά και το βίντεο του μάρτυρα. Ήρθα πάλι κοντά σας. Όλα δείχνουν ότι μεταφέρθηκε, ότι δεν ήταν στο σπίτι του, δεν έγινε κάτι στο σπίτι, γιατί ερευνήθηκε. Έτσι. Και τα ρούχα του νομίζω ήταν και απλά τα ρούχα του. Ήταν μέσα σε εσωτερικό ρούχα χώρο. Σπιτιού. Ναι, ρούχα σπιτιού. Ρούχα τα οποία φορούμε όλοι τις καλαρές στιγμές μας, ναι, Αγγελική. Ναι. Ακριβώς. Και αυτά ήταν τα δεδομένα ουσιαστικά που οδήγησαν τους αστυνομικούς τόσο άμεσα στο να ξεκινήσουν την έρευνα. Το γεγονός ότι φορούσε ρούχα σπιτιού που υποδεικνύει και σε αυτό το συμπέρασμα ήδη έχουν φτάσει οι αρχές, από ό,τι φαίνεται, δολοφονήθηκε σε εσωτερικό χώρο και ψάχνουν να δουν ποιος είναι αυτός ο χώρος στον οποίο δολοφονήθηκε. Το δεδομένο ότι μεταφέρθηκε με το αυτοκίνητό του, ήδη έχουν βρεθεί ιχνοί αίματος, έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει η ταυτοποίηση, που είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Ενώ να πούμε ότι διαρρέει ήδη η πληροφορία ότι πιθανόν να χρειάζεται να υπήρξε πάνω από ένας δράστης, γιατί η μεταφορά του από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το αυτοκίνητο μέχρι το κανάλι, μιλάμε για μια απόσταση δύσβατη 2 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία την οποία δεν θα μπορούσε εύκολα να την κάνει ένα άτομο. Και είναι και εύσωμος. Το θύμα είναι εύσωμο. 1,73 το ύψος του και εύσωμο. Ο δράστης που έφυγε, κάποιος τον πήρε. Άφησε εκεί τα αμάξι. Το αμάξι, ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Βρέθηκε εκεί στον τόπο. Άρα ο δράστης ή οι δράστες μετακινήθηκαν με κάποιο άλλο μέσο. Ή είχαν δύο αυτοκίνητα και ακολουθούσαν. Ναι, ή κάποιος τους πήρε από τον τόπο. Βέβαια. Έτσι, πιθανότατα να υπήρχε κάποιο αυτοκίνητο έξω στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διότι όπως είπες, Αγγελική, και εσύ νωρίτερα, το συγκεκριμένο Opel Combo είχε μπλοκάρει, είχε βαλτώσει εκεί στα... Να ακούσουμε που μας το λέει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, ο οποίος είναι ένας αγρότης και βρήκε πρώτος το αυτοκίνητο. Επειδή δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά, έχουμε και υπότιτλους για το λόγο του και για τη μαρτυρία του. Μπορούμε να τον ακούσουμε παρακαλώ, γιατί είναι σημαντική μαρτυρία. Είστε αγρότης, έχετε χωράφια εκεί στην περιοχή. Ναι. Και όπως πηγαίνατε εκεί, είδατε το αυτοκίνητο παρατημένο εκεί πέρα μέσα στη μέση, στο αθλητικό κανάλι. Ναι, στο δρόμο ήταν, πάνω στο κομματόδρομο. Τι σας φάνηκε περίεργο και καλέσατε την αστυνομία? Την προηγούμενη μέρα είδα το Silver Alert. Είδα το αυτοκίνητο το τέτοιο και μετά ξαναμπήκα, είδα το Silver Alert, άμα ταιριάζουν οι πινακίδες. Και όντως ταιριάζαν οι πινακίδες και πήραν την αστυνομία. Εσείς είδατε και τον άνθρωπο που είχε χάσει τη ζωή του? Όχι, δε, γιατί μετά εγώ το πήρα την αστυνομία και έτσι, γιατί είχα δουλειά. Μετά δεν ξέρω τι κάνει, ας πούμε. Δεν έκατε, λέει, εκεί πέρα, πήρα τηλέφωνο, τους είπα που είναι τα μάξη και ήρθε η αστυνομία εκεί πέρα και ψάχναμε. Το παράθυρο του οδηγού ήταν ανοιχτό. Κοίταξα μέσα, άμα είναι κανένα, δεν ήταν κανένα. Και πήρα τηλέφωνο. Δεν το πήρα ξανά, δεν ακούμπητε, μην έχουμε αποτυπώματα και τέτοια. Απλώς κοίταξα λίγο μέσα, να μην είναι τίποτα. Και κόλλησε στη λάσπη αυτό, έτσι. Κόλλησε, του παράτησαν, ξέρω. Φαινόταν ότι ήταν βουλιαγμένο εκείνο, ότι δεν περπατούσε, γιατί οι δρόμοι δεν περπατούνται. Από ποια σημεία θα μπορούσε να φτάσει το αυτοκίνητο, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση από επαρχιακό οδικό δίκτυο? Και τι, όλο δρόμος είναι. Από την δίπλα στην άσφαλτο, δηλαδή από την άσφαλτο είναι 600 μέτρα. Δηλαδή από την άσφαλτο φαινόταν το αυτοκίνητο κάτω. Είναι εύκολη πρόσβαση δηλαδή στην πραγματικότητα στο συγκεκριμένο σημείο? Ναι, άμα είναι στεγνή η δρόμη και τέτοια, είναι εύκολη πρόσβαση. Αλλά τώρα με λάσπες και αυτά εδώ που είχε να δω, δεν πήγαινε και κανένας. Τα μάτια πρέπει να τα κάνω, δύο μέρες σίγουρα ήταν εκεί πέρα, μπορεί και παραπάνω. Ρωσού, όπως πήγαινα, ερχόμουν, εγώ το έβλεπα τα μάτια, δεν έβγαινε σημασία, γιατί πολλές φορές μέσα στα φορά σου. Α, εσείς πέρα, το βλέπατε επί δύο ημέρες δηλαδή εκεί πέρα? Ναι, ήταν κάνω δύο-τρεις μέρες σίγουρα ήταν. Μάλιστα. Φυγά, δεν δίνει σημασία. Ό,τι λένε, το βρήκαν το παιδί 2 χιλιόμετρα πιο κάτω, πρέπει να το βρήκαν κοντά στο ποτάμι, πρέπει να το βρήκαν. Εκείνος ο δρόμος
Εντάξει, ναι. Πηγαίνουν το καλοκαίρι ιδίως, πηγαίνουν και ψαρεύουν εκεί πέρα. Συνέχεια αυτοκίνητα. Είναι ένας δρόμος που οι τόπιοι δηλαδή τον γνωρίζουν λίγο έως πολύ. Δεν είναι καλοκαίρι εκεί μέσα είμαι. Και τώρα το χειμώνα που έχει δουλειές, αν μου πούτε οργώματα και τέτοια, συνέχεια περνάς. Απλά έτυχε τώρα που ήταν λόγω βροχής και καθόμαστε και δεν το έδωσε σημασία κανένα. Silver Alert και ο μάρτυρας είδε στην αφίσα το αυτοκίνητο, το αναγνώρισε και ενημέρωσε την αστυνομία. Εξαφανίστηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου πιθανότατα και βρέθηκε την Τετάρτη δολοφονημένος. Λέει ο μάρτυρας ότι το αυτοκίνητο το έβλεπε εκεί και 2 και 3 ημέρες. Πιθανότατα λοιπόν να πήγαινε και σε κάποιο ραντεβού, να είχε κάποιο ραντεβού, να βρέθηκε σε κάποιο χώρο και εκεί να δέχθηκε την επίθεση γιατί ήταν και γρονθοκοπημένο στο πρόσωπο, αλλά και δέχθηκε και πισόπλατα αυτό το χτύπημα. Βέβαια έχουν πάρει και από τα νύχια του για να βρουν DNA, αν ήρθε σε επαφή με τον δράστη ή τους δράστες, αν υπήρξε συμπλοκή. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν και λογικό είναι πάρει και διάφορα αποτυπώματα και από το αυτοκίνητο και από το τιμόνι. Γιατί πιθανότατα αυτοί να πίστευαν ότι θα απομακρυνθούν με το αυτοκίνητο και να κόλλησε αν είναι αξιολογήσιμα τον τόπο. Αυτά, αν είναι αξιολογήσιμα, μπορεί να πάρει. Αν είναι αξιολογήσιμα, ναι. Αλλά... Ισορός από το αυτοκίνητο σε πόσα μέτρα βρέθηκε? Σε πόση απόσταση περίπου? Ισορρός από το αυτοκίνητο σε 2 χιλιόμετρα από το σημείο που ήταν το αυτοκίνητο μέχρι το πτώμα. Και μάλιστα το σημείο στο οποίο βρέθηκε ισορρός για να προσεγγίσει κάποιος πεζός ήταν σχεδόν αδύνατον λόγω του όγκου του νερού. Υπήρχε και βροχόπτωση παρατεταμένη τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή. Ήταν ευάλτος. Πιθανόν να χρειάστηκε ένα 4x4 αυτοκίνητο, γιατί έτσι έφτασαν και εκεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και η αστυνομία για να καταφέρουν να προσεγγίσουν το σημείο και να ξεκινήσουν την έρευνα. Βέβαια, δεν υπήρχε διαφορετικός τρόπος. Ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο. Το σημείο γιατί είχε προηγηθεί παρατεταμένη βροχόπτωση όπως όλοι γνωρίζουμε. Να σας πω, κάμερες δεν υπήρχαν εκεί γύρω στην περιοχή. Ο αγρότης λέει ότι δεν πρόσεξε, γιατί μένει τέλος πάντων εκεί κοντά, δεν πρόσεξε λέει και κάποιον άλλον, αλλά εσείς βρήκατε σπίτια έστω και σε κάποια άλλη απόσταση που να είδαν κίνηση? Αγγελική, της, ναι. Να πούμε ότι είναι μια απόμερη περιοχή, όσο κόσμο συγκεντρώνει τους καλοκαιρινούς μήνες, τον χειμώνα η εικόνα αλλάζει εντελώς. Όπως... Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα από αρκετούς νομούς, επισκεψιμότητα, μάλιστα, από Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρες και από τις γείτονες χώρες. Για πείτε μου λίγο, για πέρα, κάτι θέλει να πει και μισό λεπτό, θα τα πούμε όλα, όλα τα πούμε. Ο Θοδωρής εδώ, αστυνομικός μας συντάκτης, που έχει ερευνήσει και αυτό στην υπόθεση. Για πες μου, Θοδωρή, τα καινούργια στοιχεία ποια είναι, να δούμε και τα εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το όχημα, φαίνεται ότι προσέγγισε, μάλλον οι δράστες προσέγγισαν το αρδευτικό κανάλι εκεί που παράτησαν, που απέρριψαν τη σωρό του Γρηγοριάδη. Κάποια μέτρα πριν το ακριβώς το σημείο που βρέθηκε το ισορρός. Γιατί κατά την έρευνα των αστυνομικών στην ακτίνα αυτή, σε κάποια μέτρα δηλαδή από το σημείο που ήταν ισορρός, περίπου 10-15 μέτρα βρέθηκαν κάποια αντικείμενα τα οποία ήταν στο πρωτπαγκάζ του οχήματος. Μέσα στο πρωτπαγκάζ το θύμα είχε εργαλεία της δουλειάς του, μπογιές, πινέλα. Ήταν ηλεκτρολόγος και είχε και κάποιο κατάστημα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Διατηρούσε και ένα κατάστημα. Αντικείμενα προφανώς. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό, γιατί το γνωρίσαμε μέσα από τους κατοίκους της περιοχής ότι ήταν υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, αναλάμβανε δουλειές, έπαιρνε τα υλικά, ολοκλήρωνε τις δουλειές σε μια κατοικία, σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, σε συνεργασία με κάποια άλλα εξωτερικά συνεργεία. Βρέθηκε να έχει κάποιο ραντεβού. Λοιπόν, όπως τραβήξαν τη σωρό του από το πορτμπαγκάζ, έπεσαν από το πορτμπαγκάζ έξω στο έδαφος. Και στη συνέχεια ενδεχομένως προσπάθησαν να διαφύγουν. Εκεί, στα 2 χιλιόμετρα, κόλλησε το αυτοκίνητο στη λάσπη και προφανώς εκεί το εγκατέλειψαν. Να σου πω, βρέθηκε να έχει κάποιο ραντεβού. Μισό λεπτό, παιδιά, ένα-ένα, γιατί περνάει και η ώρα και έχω πάρα πολύ. Βρέθηκε να είχε κάποιο ραντεβού, είχε κλείσει μια δουλειά. Έκλειψε την προανάκριση μέχρι τώρα από τις καταθέσεις που λαμβάνονται να είχε κάποιο ραντεβού τη συγκεκριμένη μέρα τη εξαφάνιση. Σίγουρα έχει την Πέμπτη. Αυτό είναι σίγουρο, είναι ταυτοποιημένο. Τι άλλο βλέπει από την έρευνά σου που είναι αξιοσημείωτο? Είχε κάποια ραντεβού.
ραντεβού τις μέρες αυτές. Υπήρχε μια πληροφορία για τη Νέα Κερδίλια, η οποία ερευνήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να διακριβωθεί μέχρι στιγμής. Τι άλλο προκύπτει, Θοδωρή, από την έρευνά σου, που μπορούμε να το πούμε χωρίς να δημιουργήσουμε κάποιο σίγουρα πρόβλημα? Σίγουρα έχουν προσαχθεί σήμερα και στην ασφάλεια Σερών και Έλληνες και Βούλγαροι. Ναι. Που έχουν εξεταστεί. Δεν έχει προκύψει κάτι ενοχοποιητικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Έχει ζητηθεί από τις βουλγαρικές αρχές να εντοπιστεί ο Βούλγαρος που του πούλησε το αυτοκίνητο, χωρίς να γίνει ωστόσο μεταβίβαση. Είχε βουλγάρικες πινακίδες στο αυτοκίνητό του. Ναι. Περιμένουν απάντηση από τις βουλγαρικές αρχές γι' αυτό. Έχει ζητηθεί άρση απορρίτου ώστε να βρεθούν ποιες ήταν οι τελευταίες του επικοινωνίες. Μήπως από εκεί προκύψει αν είχε κάποιο ραντεβού ή όχι, και βεβαίως το στίγμα. Επίσης, έχουν ληφθεί βιντεοληπτικά υλικά από σπίτια, πρατήρια καυσίμων κλπ. Σε όλη την απόσταση από την Τούζλα μέχρι το συγκεκριμένο σημείο της Ευκαρπίας. Γιατί στο οδικό δίκτυο και της Εχνατίας και το επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κάλυψη από κάμερες το οδικό δίκτυο. Θοδωρή, τι ήθελες να ρωτήσεις? Ναι. Θέλω να πω το εξής. Εάν η Σωρός βρέθηκε 2 χιλιόμετρα από εκεί που βρέθηκε το αμάξι, αυτό σημαίνει ένα πολύ απλό πράγμα. Με το αυτοκίνητο αυτό προσπάθησαν να φτάσουν στον πιο κάτω χώρο, διότι αν φτάνανε από τον χώρο που ξέρω και γνωρίζω, εάν φτάνανε πιο κάτω δεν θα βρίσκαν ούτε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο όμως αυτό κόλλησε, ψιλοπανικοβληθήκανε, δεν καταλήφθαν το πτώμα, απλά πήραν κάποιο συνεργό, κάποιους, και με 4x4 πήγανε στο 2 χιλιόμετρα και πέταξαν το αυτοκίνητο. Εσείς έχετε κάτι άλλο, Γιάννη? Στο σημείο της ορού. Γιάννη και Νίκο, την ώρα που το μετέφεραν. Γιάννη και Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο που δύο πρέπει να μείνουμε τώρα? Δεν το πήγανε. Παιδιά, μην μιλάμε όλοι μαζί. Υπάρχει η αλήθεια κάτι άλλο είναι ότι όλα αυτά τα οποία τονίζονται μέσα από την εκπομπή και τονίστηκαν όλες αυτές τις μέρες είναι αυτά τα οποία λέμε καθημερινά. Από εκεί και μετά θεωρούμε ότι τον κύριο ρόλο τον έχει η ασφάλεια Σερών και Θεσσαλονίκης, όπου συνεργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε και προσαγωγές υπόπτων και αυτό είναι σοβαρό. Συνεργάζονται και με τις βουλγαρικές αρχές για να το κάνουν αυτό. Πιθανότατα κάποιο δρόμο έχουν ανοίξει ερευνές τους, έτσι. Η ουσία είναι να φτάσουν στο αποτέλεσμα και φαίνεται ότι με εντατικούς ρυθμούς, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, συνεχίζονται οι έρευνες και από την ασφάλεια Σερών. Να σας ευχαριστήσω, Γιάννη. Όμως στο κομμάτι των καμερών ασφαλείας μόνο, υπήρχε μια δυσκολία στην συλλογή υλικού, γιατί ναι μεν στην παραλία Οφρυνίου υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να συλλέξουν υλικό, όμως στην διαδρομή που πλησιάζει στην Αμφιπολή υπάρχει μόνο ένα εργοστάσιο, και αυτό ουδής γνωρίζει αν έχει κάμερα ασφαλείας σε αυτόν τον ερημικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί ουσιαστικά στο αρδευτικό κανάλι που βρέθηκε το πτώμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και της περιοχής Αγγελική δηλώνουν συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν το οποίο έλαβε χώρα, γιατί κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ήσυχο, ήρεμο, ο οποίος δεν έχει δώσει ιδιαίτερα δικαιώματα στην καθημερινότητά του. Θα ακούσουμε τώρα και κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Να σας ευχαριστήσω, Γιάννη και Νίκο, ευχαριστώ θερμά. Και εμείς. Και για το ρεπορτάζ που μας δώσατε και για την έρευνά σας. Να μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να το εξής. Βέβαια, η σύντροφός του και το παιδί.